ζώδια της ημέρας. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους κρυούς. Προσπαθήστε να είστε ειλικρινείς σε ό,τι αφορά τα αισθήματά σας σήμερα, ειδικά όταν θα προσπαθείτε να κερδίσετε την προσοχή κάποιου. Κινήσεις όπως να στείλετε λουλούδια δεν είναι σίγουρο ότι θα φέρουν αποτέλεσμα. Το καλύτερο είναι να συναντηθείτε με το άτομο που σας ενδιαφέρει, ώστε να τα καταφέρετε από κοντά για να τον πείσετε σχετικά με τα συναισθήματά σας. Πρέπει λίγο να γίνετε πιο επιθετικοί, ίσως. Ταύρος, οι συνεργάτες και οι φίλοι σας βρίσκονται σε πανικό σήμερα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι για το οποίο θα πρέπει να ανησυχούν και εσείς φροντίστε να τους το μεταδώσετε. Μιλήστε μαζί τους και ασχοληθείτε με τις ανάγκες τους, ειδικά αν δεν έχουν κάποιον άλλον να αποταθούν. Τι γίνεται, ρε? Με τον κοιτάει τον υδροχό. Σκέφτομαι να πάρουμε ψάρια. Δίδυμοι, αντισταθείτε στον πειρασμό να κάνετε περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορείτε να αντέξετε. Θα εντυπωσιαστείτε από τη συμπαράσταση που θα σας δείξουν πρόσωπα και όχι τόσο φιλικά. Μην δαπανίσετε χρήματα, ειδικά χωρίς σοβαρό λόγο. Καρκίνος, η ζωή εν γέννη και η καριέρα σας απασχολούν σήμερα πάρα πολύ. Μέχρι τώρα έχετε δώσει τον καλύτερό σας σε αυτό για να καταφέρετε να ολοκληρώσετε ακόμη και εργασίες που θεωρούσατε ιδιαίτερα δύσκολες. Στο τέλος όμως θα νιώσετε κουρασμένοι από τις απαιτήσεις που θα έχουν οι άλλοι από εσάς. Μην μιλάτε εδώ μέσα, ακούγεστε όλοι. Νάνση, σου... Λιοντάρια, οι κρυφοί φόβοι βγαίνουν στην επιφάνεια σήμερα και όλες οι ανασφάλειές σας κυριεύουν. Αναδείξτε τις ικανότητές σας και μην αφήνετε τους άλλους να μαντεύουν τι είστε ικανοί να κάνετε. Είστε άξιοι, αλλά θα πρέπει να είστε επίσης και αποφασιστικοί. Παρθένος, φέρνετε την κατάσταση χωρίς να υπάρχει. Παρθένος, φέρνετε την καταστροφή, ήθελα να πω, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Το δράμα βρίσκεται μόνο στο μυαλό σας. Ο ήλιος σας επηρεάζει σημαντικά. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλό να προσέξετε οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά στις υποθέσεις σας. Και πάμε στο ζυγό. Παναγιώτη, ακούς? Βεβαιωθείτε ότι όλοι στην οικογένειά σας είναι ευχαριστημένοι και δεν έχουν παράπονο. Πάμε σε ένα τηλέφωνο. Να είστε εξυπηρετικοί και σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να θυσιάσετε την υγεία σας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αν αισθάνεστε ότι θέλετε στα ηρεμία, χαλαρώστε στην αγαπημένη σας γωνιά στο σπίτι. Σκορπιός, Νάνση, εσύ ακούς τώρα. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε με οτιδήποτε καταπιαστείτε σήμερα, τότε σίγουρα θα πάτε καλά. Ορθώστε το ανάστημά σας στα δύσκολα και ακούστε τη διαίσθησή σας. Προσοχή στις δαπάνες. Εμπιστευτείτε την οικογένειά σας αν χρειαστείτε βοήθεια. Το Ξώτης, Γρηγόρη, ακούς? Αμέ. Κάποιος θα έρθει στη ζωή σας σήμερα για να σας υπενθυμίσει ότι πρέπει να είστε συμπονετικοί και να βοηθάτε τους λιγότερο τυχερούς ανθρώπους χωρίς καν να σας το ζητήσουν. Γραφτείτε σε κάποια εθελοντική οργάνωση ή δηλώστε συμμετοχή σε κάποια φιλανθρωπική κίνηση της γειτονιάς σας. Εγώ καιρος. Έχετε μεγάλα αποθέματα ενέργεια σήμερα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τους πειρασμούς και να είστε συγκεντρωμένοι για να καταφέρετε να ολοκληρώσετε εγκαίρως τις επαγγελματικές υποθέσεις που έχετε αναλάβει. Σαραντούφεκο. Υδροχός. Εντυπωσιάζετε τους συναδέλφους σας με τις ιδέες που έχετε για την επίλυση των προβλημάτων στη δουλειά. Αποφύγετε να συγκρουστείτε με τους ανωτέρους στην εργασία και να θυμάστε ότι αν τους δείξετε σεβασμό θα σας συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο. Ό,τι και αν συμβεί, μείνετε ψύχρεμοι και κλείνουμε με τα ψαράκια. Μην γίνεστε παρανοϊκή χωρίς να υπάρχει λόγος. Μην ανησυχείτε ότι άλλοι συζητούν για εσάς πίσω από την πλάτη σας και αναπαράγουν συνεχώς ένα κακό κουτσομπολιό για το άτομό σας, γιατί στην πραγματικότητα εντάξει, ο κόσμος έχει δουλειά και μην ασχολείται με εσάς. Ανησυχείτε για τα πάντα και σκέφτεστε συνέχεια πιθανούς κινδύνους. Χαλαρώστε και αν θέλετε να ακούσετε και τη συμβουλή μου, γιατί τα λέω και στον εαυτό μου. Χαλαρώστε, πηγαίνετε στο σπίτι και ξεκουραστείτε. Σφαίρα 102,2.